Hello! Τι κάνετε? Μόλις βγήκα από ένα πάρκινγκ ενός εμπορικού και πάω να ψωνίσω. Κουρεύτηκα κιόλας, έγινα άνθρωπος επιτέλους. Λοιπόν, χθες το βράδυ ήρθαμε Μόναχο. Είμαι λοιπόν στο Μόναχο και συγκεκριμένα είμαι στο Arcaden, στο Πάζι. Και τώρα θα πάω. Είμαι ήδη εδώ πέρα 2,5 ώρες. Έχω πάει στο ταχυδρομείο. Έπρεπε να στείλουμε κάτι. Με έχω πάει στο Teddy, σε ένα μαγαζί που έχει διάφορα έτσι πράγματα. Έχω πάρει από εκεί κάποια πραγματάκια. Έχω πάει στο Μούλα, αυτό που είναι πίσω μου, στο βάθος κήπος. Συγγνώμη, είναι πιο πάνω. Τέλος πάντων. Έχω πάρει και από εκεί. Πήγα σε ένα Bauhaus, δεν βρήκα αυτό που ήθελα, θα πω μετά. Αφού τελειώσω από εδώ. Και τώρα πάω DM, το οποίο το DM θα πάμε να το κάνουμε παρεούλα. Τα πράγματα που έχω πάρει από τα προηγούμενα θα σας τα δείξω μετά αφού τελειώσω το DM. Γιατί έχω αφήσει τη τσάντα κάτω στο αμάξι. Γιατί όπως καταλαβαίνετε 2,5 ώρες με πήγαινε λατρέχα πάνω κάτω. Και δεν θα φταίνω ούτε η μπαταρία του κινητού να σας δείξω τίποτα, πιστεύω. Λοιπόν, οπότε έχω πάρει τσαντούλα για να έχουμε τα κλειδιά, το φορτιστή του κινητού, τον φορητό δηλαδή φορτιστή του κινητού, το power bank, γιατί σίγουρα θα μου αφήσει κάποια στιγμή το κινητό και το κινητό μου και πάμε να ψωνίσουμε. Βασικό που κάνω εγώ, έρχομαι στο Aldi, παίρνω καρότσια γιατί του Aldi τα καρότσια, βλέπετε εδώ, βλέπετε αυτό εδώ. Το άλλο τα καρότσια είναι πολύ πιο μεγάλα από το DM. Τοποθέτησα και τσαντούλα εδώ να με την κουβαλάω. Και φύγαμε για DM που είναι στην άλλη μεριά του εμπορικού. Εδώ είμαστε, φτάσαμε. Πάμε να το σηκώσουμε. Το πρώτο που θα πάρουμε είναι αυτό εδώ. Αχ, τι έχουν κάνει εδώ. Τι, δεν μπορείς να τα πάρεις τώρα πλέον αυτά. Πώς θα παίρνουμε αυτά που έχουν βάλει λουκέτο εδώ. Τώρα ήρθε η κοπέλα, το άνοιξε, μου το πήρε και μου λέει θα το πάω στο κάσες, στο ταμείο και θα το ζητήσετε λέει και να το πληρώσετε. Το αλλάξαν το σύστημα, μάλλον τους κλέβανε, δεν ξέρω. Να πάρουμε και αυτά για μεσοδόντια για τα πιτσιρίκια. Κάτσε εκεί καλέ. Πάρω δύο ακόμα. Πάρω δύο ακόμα. Κανονικά πρέπει να πάρω και για μας, αλλά έχουμε τώρα αρκετά. Οπότε εντάξει, για κανένα μήνα είμαστε κομπλέ. Αυτά παιδιά, αν έχουν εδώ ένα 85 που τα θεωρώ ακριβά, ας πούμε, φανταστείτε ότι στην Ελβετία έχουν τριπλάσια τιμή. Όλα αυτά. 85 λεπτά για να πάρεις μεσοδόντια για τα πιτσιρίκια δεν υπάρχει. Είναι πάνω, νομίζω είναι 2 φράγκα, 2,5 κάτι τέτοιο. Μια και έχουμε απόκριες, θα πάρω αυτό εδώ. Το βρήκα και σε ένα άλλο μαγαζί. Το έχει 20 ευρώ, 19,95, τόσο έχει ως το άλλο. Αλλά ήθελα να το πάρω από εδώ γιατί εδώ έχω και κάποιους πόντους που μαζεύω, οπότε με συμφέρει καλύτερα. Δηλαδή παίρνω κάποια επιστροφή πίσω. Κρέμωσα που είναι για τα πιτσιρίκια γιατί δεν τα προλαβαίνω. Πραγματικά δηλαδή δεν τα προλαβαίνω, απίστευτο. Μια χαρά. 3 θέλω να πάρω, αλλά δεν μπορώ να τα πάρω όλα μαζί. Άλλο ένα, ωραία. Μια χαρά. Βλέπω και εδώ στις κρέμες, βλέπετε έχουν βάλει τέτοιο, το έχουν κλειστό, έχουν βάλει, οπότε το ζητάς και πάλι το ίδιο σύστημα, στο πηγαίνουν στο ταμείο. Ναι, κάτι πρέπει να γίνει εδώ, δεν εξηγείται διαφορετικά για να άλλαξε έτσι τόσο γρήγορα, δεν λείπω και τόσο καιρό πια. Ένα μήνα έχω λείψει όλο και όλο. Πάω να πάρουμε σαμπουάν, γιατί δεν έχω, νομίζω το τελευταίο που με ανοίξει τώρα από αυτά, δεν έχω άλλο. Καλά βάλτε έτσι τώρα, δεν στέκονται όρθια έτσι κι αλλιώς. Έξι θα πάρω. Και ελπίζω πως θα μας στάσουν για κανένα μήνα. Τώρα τέτοιο έχω ένα ολόκληρο και ένα ανοιχτό, πιστεύω θα μου φτάσει. Δεν βάζω τόσο πολύ πια. Ή να πάρω ένα καλού, ας πάρω ένα καλού κακού, δεν βαριές. Εδώ τώρα να πάρω εδώ το λαδάκι που παίρνω. Και έχει βγάλει και αυτό.
Αυτό ξέρω ότι είναι, όχι, δεν είναι λαδάκι. Είναι, βασικά λαδάκι είναι και αυτό, αλλά διαφορετικό. Okay. Εγώ παίρνω αυτό. Αλλά έχει βγάλει και αυτό. Το οποίο και αυτό είναι γελέ για ξηρά μαλλιά. Το πάρω, το δοκιμάσω. Αυτό δεν μου κάνει καθόλου. Δεν μου κάνει τίποτα. Ας πάρω αυτό που παίρνω πάντα, έτσι κι αλλιώς, να έχω. Θα πάρω και ένα τέτοιο να το δοκιμάσω. Με τρώει η χούφτα μου που λένε. Επίσης αυτό είναι και ένα ευρώ πιο ακριβό από αυτό. Αλλά είναι μόνο για βράδυ, λέει, αυτό να το βάζεις. Θα δούμε. Στην κόρη μου ξεκίνησα να της παίρνω αυτή τη σειρά. Έχει πάρα πολύ καλό conditioner καταρχήν και πολύ γόριο σαμπουάν. Και βλέπω τώρα έχει πολύ μεγάλη σειρά. Και βλέπω αυτό εδώ που λέει Beautiful Curls, που σημαίνει όμορφες μπούκλες. Και σκέφτομαι πως θα το πάρουμε, να το δοκιμάσουμε και αυτό. Πώς θα το πάρουμε. Δεν έχει βαφές, αλλά έχω ήδη δύο, οπότε είμαι καλυμμένη για 2 μήνες. Όλα αυτά είναι άλατα για τον μπάνιο και τα μικρά τρελαίνονται να μπαίνουν μέσα και τους βάζω τέτοια και παίζουν κιόλας. Οπότε θα τους πάρω διάφορα τώρα. Και μάλλον θα τους τα πάρω όλα αυτά εδώ. Τους αρέσει, μπαίνουν μέσα και ανακαλύπτουν, ξέρεις, αλλάζει χρώμα το νερό και παίζουν πάρα πολύ ωραία έτσι. Glow soundbud, όχι, δεν θέλουμε soundbud, θέλουμε να είναι άλατα. Όπως αυτό, bud zalsa δηλαδή έτσι. Κοίτα τώρα να δεις, αυτά έχουν 55 λεπτά και σε αυτό που έχει 75, αλλά αυτό είναι soundbud, δεν το πήρα. Αυτά έχουν 55, όλα τα υπόλοιπα έχουν 95 λεπτά. Ναι, οκ. Okay. Πάνω αυτό και αυτό. Και χριστουγεννιάτικα. Δεν θα πάρω χριστουγεννιάτικα εδώ, εντάξει. Αυτά, αυτά έχουν πιο ακριβά, δεν πειράζει όμως, εντάξει. Εντάξει, δεν τους τα βάζω και κάθε φορά που κάνω μπάνιο, όταν έτσι θέλω να παίξουν όμως λίγο. Είναι μια καλή περίπτωση. Μην ξεχνάτε ότι ψωνίζω για 1 με 1,5 μήνα αυτή τη στιγμή, έτσι. Μπορεί και παραπάνω. Και αυτά εδώ φαίνονται ωραία, βανίλια λέει και... βανίλια και πορτοκάλι και... Αυτό είναι ωραίο, το έχω ξαναπάρει. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Όπως έχει και στα παιδικά αυτά που αλλάζουν χρώμα. Μυρίζουν και αυτά ωραία. Και θα δω. Αυτές εδώ τις κρέμες της Μίξ, σας έχω ξαναπεί, είναι φανταστικές. Θα πάρω αυτό με το 20%. Γιατί έκανα τη βλακεία τώρα και δεν πήρα μαζί και έχω ξεραθεί τελείως το αγιοδέρμα μου. Οπότε ευκαιρία τη χρησιμοποιούσα κατευθείαν με το που θα την πάρω. Είναι καλά, όπως και να τα βάλεις, φεύγουν. Θα πάρω και αυτή γιατί δεν έχω άλλο εδώ μαζί μου, την πάτησα, δεν πήρα. Τώρα δεν ξέρω αν αυτή είναι καλή ή όχι, αλλά χρειάζεται αλόη γιατί με πιάνει φαγούρα μερικές φορές στους αγκώνες, πολύ έντονη, και θέλω να πάω στον δερματολόγο να δω και τι είναι. Αυτό λέει ότι είχε 90% άλλο εδώ και όντως το πρώτο συστατικό είναι άλλο εδώ. Μετά είναι γλυκερίνη, μετά είναι ξανθαμική κόμη και τρίτο είναι το νερό, που σημαίνει ότι έχει λίγο νερό μέσα. Έχει γενικά λίγα συστατικά από ό,τι βλέπω. Και γενικά φαίνεται καλή, οπότε θα την πάρω να τη χρησιμοποιήσω, θα σας πω αν ήταν καλή ή όχι στην επόμενη αγορά. Λοιπόν, να πάρουμε αυτό εδώ, το οποίο έχει μέσα τους σπόρους από κάναβι. Είναι super food, έτσι να ξέρετε. Υπερτροφή, πραγματικά. Εδώ, Choco Crunch 4-5, πόσα έχει θα το πάρω. Διότι αυτό το οποίο πήρα στην Ελβετία, σ' άρεσε καθόλου. Οπότε, θα παίρνω κι εγώ από τη Γερμανία και θα σκάσω. Δεν θα κάτσω να κάνω πειράματα, αφού κάτι μας αρέσει, είναι καλό και το τρώμε και ξέρουμε ότι δεν έχει και φινικέλαιο, για ποιο λόγο να τα αλλάξω. Λοιπόν, θα πάρουμε εδώ. Αυτά είναι 500 γραμμάρια, εγώ θέλω του κιλού, να το. Ωραία. Βρώμη. Άλλη μία. Ωραία. Αυτά εδώ. Θα σας πω ότι πριν φύγω από τη Γερμανία είχα ξαναπάρει, οπότε έχω και άλλα στην Ελβετία.
Αλλά δεν ξέρω τώρα πότε θα ξανάρθω, οπότε καλό είναι τώρα που ήρθα να πάρω μερικά ακόμα. Κάνω πακέτο μακαρόνια. Τα ντίνκελ έχουν πάνω από 2,5 φράγκα στην Έσελ. Στην Ελβετία εδώ το παίρνω ένα 55 και αυτά τα έχει 85 λεπτά. Τα οποία για να βρεις κάτω από ένα φράγκο δεν νομίζω ότι υπάρχει. Πραγματικά. Wow! Έμερ που σημαίνει ζέα. Μακαρόνια με ζέα. Οκ, εντυπωσιάστηκα. Πολύ κιόλας. Αυτό είναι από ζέα. Αυτό είναι με ρύζι. Εδώ λέει φαρφάρε τρικολόρε. Δεν λέει κάτι. Φαντάζομαι ότι θα είναι με ζωμούς από λαχανικά και έχουν τα χρώματα. Ωραία. Αλλά αυτό με εντυπωσίασε, μπορώ να πω. Δεν έχω ξαναδεί άλλο που να έχει με ζέα. Ας πάρω και πένες που μας αρέσουν και τις τρώμε. Γενικά είμαστε μακαρονάδες, οπότε. Να πάρουμε και ριζάκι barboiled. Εδώ. 2,55 το κιλό το βιολογικό. Στην Ελβετία το πήρα 4,95 φράγκα, πάνω από 5 ευρώ δηλαδή το κιλό. Οπότε πείτε μου, συμφέρει να ψωνίζεις ή όχι εδώ? Milk rice, 1,55 το 500 γραμμάρια. Το πήρα σχεδόν 3 φράγκα στην Ελβετία. Το μισό κιλό. Είναι το γλασέ, έτσι. Ας πάρω και μπασμάτι. Δεν το φτιάχνω πολύ συχνά, αλλά το φτιάχνω. Πάρουμε και σακουλίτσες τώρα. Έλα καλά που δεν βγαίνεις. Αν είναι δυνατόν. Δεν βγαίνει. Άρα, φίλε. Δεν είμαστε και γαϊδούρια το μαζέψα. Έχει κι άλλο και από πίσω. Ναι. Για έλα εδώ. Εδώ 20 λίτρες. Πάρω και 10 λίτρες. Αυτές δεν πολύ βολεύουν, η αλήθεια είναι. Τέλος πάντων, σου πάρω κανένα δύο από αυτές. Χρειάζονται. Εγώ έπαιρνα αυτές των 25 λίτρων. Ναι, και αυτές είναι άλλες 20 λίτρων, καινούργιες αυτές. Τι έχω ξαναδεί, μου φαίνεται αυτές, δεν τις θυμάμαι. Ας πάρω άλλη μια τέτοια, 25 λίτρα. Και αυτά εδώ, του ενός λίτρου. Να πάρω άλλη μια γιατί 3 λίτρα έχω. Αυτά εδώ είναι αυτά εδώ τα σακουλάκια που βλέπετε. Είναι μικρά και βολεύουν πολλές φορές για μικροπράγματα. Σακουλάκια για να βάζω φαγητό για τα παιδιά για το σχολείο. Πολύ πρακτικό. Ας πάρω και δύο. Αυτό είναι ανοιχτό το ένα. Πάρα πολύ. Λοιπόν, σακουλίτσες ψησίματος. Ωραία. 8. Πάρουμε και κανένα χαρτί υγείας. Α, έχει και διαφορετικά σχέδια. Άρα θα πάρω αυτά τα δύο. Εντάξει, κανονικά περισσότερα πρέπει να πάρω. Αλλά δεν θα χωρίσω το αμάξι. Ας πάρουμε και αυτό εδώ. Είναι για παρκέλι. Και έχει και λαδάκι μέσα. Σημάδεψα λίγο και εδώ γιατί θέλω να βάλω και περπατικά να πατήσουν κάτω. Πρέπει να πάρουμε άσπρα γιατί έχω μόνο ένα μπουκάλι. Αυτό είναι χτυπημένο. Καλά, βάλω το εκεί. Λοιπόν, πρέπει να πάρω τουλάχιστον αυτά τα τρία. Ετοιμάσω και αυτά. Αυτό είναι λέει για άσπρα. Και αυτά είναι για χρωματιστά. Θα κρατήσω τις συσκευασίες, θα τα γεμίσω. Να δούμε. Μπορεί να βολεύει. Δεν έχει για μαύρα όμως το ίδιο. Κακός.
Πολύ κακός. Λοιπόν, τώρα θα σας πω κάτι το οποίο ούτε εγώ δεν το πίστευα μέχρι που ξέμεινα από μαλακτικό και μου είχε μείνει ένα πολύ... Είχα ένα κουτί με πέρλες της Lenor, το οποίο το είχα πάρει κάποια στιγμή να το δοκιμάσω. Το πίδω σου λέει να το ρίχνεις κατευθείαν μέσα στο πλυντήριο. Εγώ να σας πω την αλήθεια, το βάζω εδώ πάνω, τέλος πάντων εκεί που βάζουμε το μαλακτικό, και έβαλα εκεί μερικές πέρλες γιατί δεν είχα κάτι άλλο και λέω να δούμε αν θα κάνει δουλειά. Παιδιά, κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και δεν χρειάζεται ρε παιδί μου να το ρίχνουμε στο πλυντήριο και να βάζει μια οκά. Και μου βγάζει πολύ, δηλαδή μου βγάζει πάρα πολλές πλύσεις με λίγη ποσότητα. Οπότε σκέφτομαι να το κάνω έτσι. Πείτε μου και εσείς τη γνώμη σας, δεν ξέρω. Κάθε γνώμη μετράει. Πάντως εγώ θα πάρω τώρα σίγουρα δύο. Αυτό το μεταξύ συσκευασία που έχω είναι πλαστική, οπότε εγώ όταν θα το ανοίξω αυτό το βάλω σε εκείνη τη συσκευασία, γιατί θα, πώς το λένε, θα κρατηθεί καλύτερα. Αν αυτή είναι χάρτινη και μπορεί να χάσει το αρωμά του όταν το ανοίξω. Λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω κιόλας. Δικές μου υποθέσεις κάνω. Και θα πάρω και αυτό, το οποίο είναι υποτίθεται αντιστοιχεία αυτού νου. Αυτό δεν σου λέει πόσες πλύσεις σου βγάζει, γιατί τον απλούστατο λόγο ότι σου λέει ότι αν θες, παιδί μου, να μυρίζει πιο πολύ, βάλε πιο πολύ. Αν θες να μυρίζει πιο λίγο, βάλε πιο λίγο και καλά. Αλλά εγώ με το πολύ λίγο που βάζω, βλέπω ότι αξίζει τον κόπο. Οπότε είναι πολύ δυνατό δηλαδή. Οπότε είπα να το διατηρήσω και θα δούμε πώς θα πάει βέβαια. Αυτά εδώ που με τα ρίξεις λέμε στο νερό, όχι ταμπλέτες είναι, δεν ξέρω τι είναι, σου αλλάζουν χρώμα στο νερό, είναι ότι πρέπει για τα πιτσιρίκια, οπότε λέω να πάρω μπλε και πράσινο, να πάρω και ροζ. Τα άλλα όμως που έχω πάρει αυτά, είναι όλα, α, έχει και αυτά, περίμενε. Αυτά εδώ, ναι, νομίζω ότι αυτά είναι καλύτερα. Μπορεί και όχι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πόσο δυνατά είναι για να αλλάξουν το χρώμα του νερού. Για εδώ και μην θα μας πεις, θα μου πείτε. Λοιπόν, ας πάρω μπλε, που το έχει παράπονο ο γιος μου, γιατί όλα γίνονται ροζ, πορτοκαλί, μοβ, ξέρω εγώ, τα νερά και δεν γίνονται ποτέ μπλε που θέλει ο γιος μου. Και θα πάρω και πράσινο. Και θα δούμε. Α, έχει και αυτά εδώ. Και αυτά άλλα τα είναι. Και αυτό. Τι άλλο. Έχει και αυτές τις μπαλίτσες, οι οποίες έχει τρεις μέσα. Και τις έχει στην ουσία ένα τιμία. Μάλιστα. Από παιχνίδι, άλλο τίποτα, παιδιά, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, δύο μπλε, δύο πράσινες θα έχω πάρει τώρα εδώ. Θα τις δοκιμάσουμε και αυτές. Και αν κάνουν, σίγουρα την άλλη φορά θα πάρουμε κι άλλες. Εδώ είναι πολύ ωραίες. Αυτές βγάζουν διάφορα χρώματα, αυτές βγάζουν το μπλε. Είναι όντως πάρα πολύ ωραίες. Οι μπάλες είναι πολύ δυνατές και έχουν πολύ ωραίο όρμα και κάνουν και πολύ απαλό το δερματάκι τους. Α, έχει και με 55 λεπτά. Αυτές είναι. Οι tutti frutti είναι άλλες αυτές. Όχι, είναι άλλες αυτές. Αχα. Και αυτό. Αντί να τα πάρω. Αυτό είναι άσπρο. Καλά, εμείς θέλουμε να αλλάζει χρώμα μας το νερό, οπότε ας πάρουμε τα μπλε αυτά που έχει εδώ. Α, τα σπάρω κανένα ροζ γιατί θα κρυνιάζει μικρή. Αν κανονικά παίρνω βάσιλα, θα πάρω τώρα 2-3, αλλά έχω αρκετά. Γιατί είχα παραγγείλει, οπότε δεν θα πάρω πολλά, πάρω μια τετράδα. Έτσι. Έχω αρκετά τέτοια, γιατί είχα πάρει αρκετά πριν φύγω από Γερμανία. Να μένει στην άχα να είμαι έτοιμη, αλλά κάποια δεν τα βρήκα online που τα παραγγείλα, οπότε στην ουσία τώρα έχω αρκετά να συμπληρώσω αυτό που μου λείπουν. Κανονικά πρέπει να πάρω και άλλα χαρτιά υγείας, αλλά δεν ξέρω αν χωρίσουν μέσα στα μάξι τα πράγματα. Τους πήρα και αυτά εδώ, να τα έχω για το ταξίδι αύριο που θα γυρνάμε. Θα αφήσω το αμάξι. Σειρά, δεν έχω όλοι στο σπίτι, όλοι, εκτός από αυτό εδώ. Όλα αυτά τα έχω. Τους τα έχω πάρει για τα πιτσιρίκια. Έχω δηλαδή αρκετά απόθεμα.
Εάν σας ενδιαφέρει, γράψτε μου από κάτω, σας θα δείξω το απόθυμο εδώ στο σπίτι για να καταλάβετε τι εννοώ. Ψάχνω να βρω και ένα ωραίο soundbud που έχει. Είναι ένα υγρό το οποίο κάνει πάρα πολύ αφρό, που είναι για τα πιτσιρίκια, αλλά δεν το έχει, δεν το βρίσκω. Είναι αυτήν της εταιρείας εδώ, ποντί, είναι αυτή της Sauber. Αλλά δεν το βλέπω τώρα εδώ, μάλλον δεν έχει, δεν ξέρω. Όχι, δυστυχώς δεν το έχει. Έχω ένα έλλειψη μου πάνω. Εντάξει, δεν πειράζει, την άλλη φορά. Έχω αυτή τη στιγμή 2, οπότε ελπίζω μέχρι να ξανάρθω να μου φτάσει. Πάω τελειά, τελείως από εδώ, πάω ταμείο και μετά έχουμε τσέουντα, δηλαδή ρούχα. Μείνετε μαζί μου για περισσότερα. 235 ευρώ. Και για τα ίδια στην Ελβετία θα ήθελα τουλάχιστον 500 φράγκα. Για τα ίδια ακριβώς. Κάποια δεν υπάρχουν εδώ, φανταστείτε. Τουλάχιστον σας λέω 500 φράγκα, μπορεί να λέω και, μπορεί να είναι και παραπάνω. Λοιπόν, πάω να τα βάλω στα μάξι. Και πάμε μετά να ψωνίσουμε ρούχα και μετά έχουμε Bauhaus και μετά έχουμε πολύ πράγμα. Μείνετε μαζί μου σήμερα ένα τελείωτο το σούπερ μάρκετ. Νομίζω θα το ευχαριστηθείτε μέχρι θανάτου. Όλα μέσα, τα βάλω όλα μέσα, είναι αυτά εδώ. Τα μάζεψα, τα βάλα σακουλίτσες. Θα σας δείξω λίγο τι πήρα και από πριν για να πάμε να συνεχίσουμε. Καταρχήν πήρα 2 πακέτα με κάλτσες, έχουν 8 ζευγάρια. Αυτά τα έχει 3 ευρώ το καθένα. Διότι ο σύζυγος μου έχει παραπονεθεί ότι έχουν τρεπήσει πολλές κάλτσες, έχει πετάξει και στο τέλος θα ξεμείνει. Οπότε κάτσα τα βγάζω για να τα βλέπω τι σας δείχνω. Τον επόμενο μήνα, το Μάρτι, έχει ο άντρας μου γενέθλια, οπότε του πήρα κεράκια. Happy birthday. Μπαλονάκια, τα οποία θα παίξω πιτσιρίκια φυσικά. Αυτά εδώ τα πολύχρωμα και αυτά. Τις κλωστούλες, τις πήρα γιατί η κόρη μου και αυτές εδώ. Αχ, είναι ίδιες αυτές και αυτές. Α, όχι δεν είναι. Όχι, έχει άλλα χρώματα εδώ και άλλα χρώματα. Εδώ είναι πιο φωσφοριζέ. Εδώ είναι πιο ματ τα χρώματα. Okay. Και έχει και αυτά με τα πολλά τα χρωματάκια. Φτιάχνει βραχιολάκια. Της έχω πάρει ένα σετάκι για να φτιάχνει βραχιολάκια. Της αρέσει πάρα πολύ. Της πήρα και φαρδιές. Πούντες. Εδώ τι έχει. Α, θα σας πω τώρα στα μισό λεπτό. Να, τις αυτές της πήρα φαρδιές καρφιτσούλες για να μπορεί να το περνάει. Βασικά είναι, αυτές είναι καρφί, τις πήρα 2 γιατί σίγουρα κάποια θα χάσει, οπότε λέω πάρε 2 πακετάκια. Αυτά τώρα έχουν ένα 55 για να καταλάβει το καθένα. Απλησίαστα στην Ελβετία εννοείται όλα αυτά. Αυτά έχουν 1 ευρώ ή 3. Και αυτά είναι ευρώ τα πήρα. 3 μπαλόνια είναι, δεν είναι πολλά, αλλά είναι μεγάλα. Είναι 30 εκατοστών. Και αυτό το έχει 2 ευρώ. Πήρα τα νουμεράκια σε χρυσό, το 4 και το 1, κάπου εδώ και το άλλο, να το. Γιατί κλείνουμε τα 41. Λοιπόν, εδώ πήρα χειροπέδες για τον Φίλιππο, γιατί έχει τη στολή του αστυνομικού και μου ζητάει για χειροπέδες. Στην Ελβετία που τα βρήκα, τα έχει 7 φράγκα και εγώ το πήρα σήμερα 4,99. Δηλαδή τα έχει γύρω στα 7,5 ευρώ στο τέτοιο και εγώ τα πήρα 5 εδώ. Και πάλι τα πήρα ακριβά, μπορώ να πω, γιατί είμαι σίγουρη ότι αν το ψάχνα λίγο παραπάνω. Αλλά είναι που είναι ο χρόνος. Αυτά τα πήρα και την κόρη μου, επειδή θα ντυθεί η Έλσα για να βάλει έτσι αυτοκολλητάκια, γιατί θα κάνουν πάρτι στο σχολείο. Και πήρα και αυτό το πολύ ωραίο πολύμπριζο, που δεν το έχω ξαναδεί, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ σαν ιδέα. Που το κάθε. Πώς το λένε, η κάθε μπριζούλα έχει να ανοίγει και να κλείνει. Οπότε μπορείς να το έχεις ενεργοποιημένο, να τα έχεις κλειστά ή να έχεις ανοιχτά μόνο αυτά που χρησιμοποιείς. Ας πούμε, εγώ εκεί πέρα που έχω όλα τα πάνω στο μπουφεδάκι, που έχω όλα τα μηχανήματα, κάποια δεν τα χρησιμοποιώ όλο τον χρόνο. Ας πούμε, πάγω μηχανή, φτιάχνω πάγο. Τα χρησιμοποιώ μόνο το καλοκαίρι. Οπότε δεν χρειάζεται να είναι όλο τον χρόνο στην πριζά. Έτσι με αυτόν τον τρόπο δεν καταναλώνει ρεύμα καθόλου. Πιστεύω. Θα δούμε. Τέλος πάντων, μ' άρεσε σαν ιδέα, γι' αυτό το πήρα και έχει 6 υποδοχές. Το πήρα βέβαια 12 ευρώ. Αλλά πιστεύω καλά το πήρα για πολύ μπριζό. Δεν ξέρω. Πείτε μου και εσείς τη γνώμη σας. Μπορεί να κάνω και λάθος. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα τα ψώνια μας στο Τσεοντά CNA, όπως είναι πολύ γνωστό για την αμερικάνικη φίρμα. Εδώ το λέμε Τσεοντά στο Deutschland. Βασικά Τσεοντά λέγεται και στην Ελβετία.
Γλιστράει το καρότσι. Γλιστράει πολύ. Θα πάω να αφήσω το καρότσι τώρα και να δω κάποια πράγματα. Ο κύριος γύρισε πίσω να δει. Όταν είσαι πλάτη δεν φαίνεται. Αυτό ήθελα φανίτη να το κάνω. Εντάξει, γίνεται να το σχολιάσω αυτό. Πλησιάζει 14 Φλεβάρι και έχει κοκκινήσει ο κόσμος. Καρδούλες παντού. I love you μέχρι εκεί που. Μέχρι θανάτου. Εντάξει, είναι ωραία. Είναι ωραία. Είναι ωραία. Για τους ερωτευμένους, ωραία είναι. Για τους αγαπημένους. Αλλά καλό είναι να μην θυμόμαστε μόνο αυτή τη μέρα να ερωτευτούμε και να αγαπηθούμε, έτσι. Λοιπόν, ο σύζυγος χρειάζεται καλτσούλες, εσώρουχα, φανελάκια. Αυτά τα που δεν τους δίνουμε πολύ σημασία, αλλά είναι πολύ τις απαραίτητα, ρε παιδί μου. Τώρα, αυτές εδώ οι 7 παιδιά έχουν 13 ευρώ. Σκέφτομαι πολύ σοβαρά να ξαναπάω στο τέλη να πάω όλες δύο οχτάδες. Θα μου πει άλλο, εντάξει, ρε παιδί μου, θα κρατάνε όμως. Εντάξει, και εγώ μαζί σου, αλλά. Τώρα, ας πούμε, αυτές έχουν 13 ευρώ και είναι 7. 2 ευρώ δηλαδή μία. Και πριν έδωσα περίπου 40 λεπτά για τη μία, που σημαίνει ότι και να χαλάσουν οι άλλες, πολύ σκασίλα μου μεγάλη. Καταλαβες. Ενώ αυτή, ας πούμε, που θα έχει ένα 2 ευρώ, θα στεναχωρηθώ λίγο. Θα μου πεις για την κάλτσα. Έρθει για την κάλτσα, γιατί είναι λεφτά στην τελική και έχουν ένα συγκεκριμένο σκοπό να εξυπηρετούν μέχρι να λιώσουν. Αν μου πεις υπερβολική είμαι, μπορεί, δεν ξέρω, μπορεί και να είμαι. Πάμε καλύτερα να δούμε σώρουχα που, εντάξει, εκεί τα δίνω καλύτερα. Και σκέφτομαι να του πάρω γκρι μαύρο που του αρέσουν ή να του βάλω λίγο χρώμα στη ζωή του, δεν ξέρω. Λοιπόν, τελικά θα βάλω λίγο χρώμα στη ζωή του. Θα του πάρω και γκλε μπρε, γκλε μαύρα τέλος πάντων. Ας τα βάλουμε εδώ σε αυτή την τζατούλα που πήρα. Την οποία θα την πληρώσουμε και αυτή, είναι ευρώ έχει. Αλλά δεν πειράζει, εντάξει. Τώρα μπορεί και να μην την πάρω, να την πάω απλά στο ταμείο. Αλλά μετά πώς θα το πάω στο μάξι, άμα είναι πολλά. Θα δούμε. Δεν ξέρω αν θα την πάρω ακόμα, θα δούμε αν μπορώ να τα πάρω στο χέρι μετά. Γιατί έχω αρκετές τσάντες, η αλήθεια είναι. Δεν είναι θέμα τσεκουνιάς, γιατί παιδιά στην Ελβετία έχουν 2 και 2,5 φράγκα αυτές οι τσάντες και δεν τις βρίσκεις με 85 λεπτά και 1 ευρώ. Οπότε τώρα το σκέφτομαι αν θα την πάρω. Ας του πάρω και τις αποχρώσεις του μαύρου και του γκρι που του αρέσουν. Παιδιά, κοιτάξτε τι ωραίο μπλουζάκι. Αυτό εδώ, κοιτάξτε. Είναι Gangster Roses. Gangster Roses. Τέλειο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Αλλά αν το πάρω στον άντρα μου θα με δείρει. Πολύ ωραία φορμίτσα. Η οποία είναι σετάκι με παντελονάκι από κάτω, βλέπετε. Και επειδή ο ανιψιός μου είναι τρελός και παλαβός με το gaming, πιστεύω ότι θα του αρέσει. Είναι έτσι και πολύ φωτεινό γκρι που είναι στα χρώματά του. Οπότε νομίζω ότι θα έχουμε πέσει διάνα εδώ. Έτσι πιστεύω. Ξέρετε κάτι. Το πάω από εδώ, το πάω από εκεί. Δεν βρίσκω και τίποτα άλλο που να μου αρέσει. Θα την πάρω εγώ αυτή την μπλούζα για τον άντρα μου. Και αν μου τη φέρει καπέλο, το πολύ πολύ τη φοράω εγώ. Βέβαια, είναι medium. Και εντάξει, έχει και αντρικό κόψιμο που θα μου είναι λίγο φαρδιά. Αλλά δεν πειράζει, ρε παιδί μου. Εντάξει, Gangster Roses είναι αυτή. Τη φοράμε έτσι κι αλλιώς. Δεν έχουμε θέμα. Οπότε, αν δεν τη φορήσει ο άντρας μου, θα τη φοράω εγώ. Δεν πειράζει. Οπότε την πήρα και αυτή. Τέλος. Και νομίζω ότι ολοκλήρωσα. Κάλτσες δεν θα πάρω. Πήρα τις άλλες τώρα, οπότε εντάξει, δεν πειράζει. Έχω πάρει τα εσώρουχα, του έχω πάρει 15 βρακιά. Τη φόρμα για τον ανιψιό μου και την μπλούζα που ελπίζω να του αρέσει. Αλλιώς θα την πάρω. 2-1. Αυτό, το σετάκι. Τα πήραμε και αυτά. 105-106 ευρώ, κάτι τέτοιο πήγε. Ωραία, και τώρα. Είμαι οριακά σχετικά με το πάρκινγκ, γιατί θα προπληρώσει τις 6 ώρες για να μου έρχεται ένα ευρώ φθηνότερα η ώρα. Είμαι ήδη 5 ώρες εδώ για να καταλάβετε, οπότε καλώς έκανα και το πήρα το 6ωρο. Οπότε πάμε τώρα στο αμάξι, να πάμε να βρούμε. Έχω μία λάμπα η οποία πήγα εδώ σε κάποια μαγαζιά, δεν κατάφερα να τη βρω, οπότε πρέπει να πάω σε ένα άλλο μαγαζί, στο Bauhaus. Το μεγάλο Bauhaus, γιατί είχα σάπιο μικρό εδώ και δεν είχε. Οπότε πάμε παρέα και θέλει ο πατέρας μου. Ο πατέρας μου. Πρέπει να λέει κάτι ο πατέρας μου για μένα. Και θέλει ο άντρας μου. Τι άλλο μου είπε. Θέλει στόκο, ξυλόστοκο και ξυλόκολλα. Οπότε πρέπει να τα βρω και αυτά.
πάμε και βλέπουμε τι θα βρούμε. Το βασικότερο να βρούμε τη λάμπα όμως. Και εδώ είναι η λάμπα, σας έλεγα. Ήρθαμε στο Bauhaus. Κοντό, εκεί. Πάμε να δούμε αν έχει τη λάμπα. Βρήκα το ξυλόστοκο, οπότε θα το πάρω. Θα πάρω αυτό το Express. Είναι και καλά, κολλάει πιο γρήγορα. Αυτό είναι καλά, το κάνει αδιάβροχο και αυτό είναι το κλασικό. Οπότε αυτό το βρήκα, θα το πάρω τώρα. Αυτή είναι η τιμή του. Και έχει πιο μεγάλη συσκευασία, αλλά νομίζω ότι αυτό θα του κάνει. Δεν θέλει και πολύ έτσι κι αλλιώς. Τον πήρα τηλέφωνο και μου είπε ότι δεν ήθελε εκείνο που βρήκα. Ήθελε μία κόλλα που να είναι για μοντάζ. Τέλος πάντων, τη βρήκα, μια χαρά. Κάνει και για μάρμαρο, κάνει και για ξύλο αυτό. Και είναι και extra stark, πολύ δυνατό λέει. Οπότε πιστεύω θα το κάνει του εσούχου. Εντάξει, γύρω στα 7 ευρώ έχει. Παιδιά, δυστυχώς δεν είμαι τόσες λάμπες. Δεν υπάρχει αυτό το μέγεθος. Τρίτο ή τέταρτο μαγαζί προτάω. Τέταρτο μαζί με αυτό. Και μου είχαν πει σίγουρα ότι θα έχει εδώ. Αφού δεν έχει και εδώ, δεν θα σταματήσω να ψάχνω. Και θα τελειώνει η ιστορία. Και δεν ξέρω τι θα γίνει. Εν τω μεταξύ, ρωτήσαμε και στην Ελβετία. Πήγαμε σε ένα μαγαζί και ρωτήσαμε. Πάλι μας είπαν ότι δεν έχουν. Βασικά, αυτή λέει, η λάμπα έχει καταργηθεί αυτό το μέγεθος. Και τώρα ψάχνουμε ψιλοστάχυρα, όπως καταλαβαίνετε. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει με αυτό. Θα δούμε. Άμα το βρούμε, το βρήκαμε. Αλλιώς δεν θα τη βάλω. Είναι στην κουζίνα αυτή η λάμπα. Βρήκα τους στόκους για τα ξύλα, λέτε πολλά. Άντε να βγάλω άκρη τώρα, παιδιά. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι τα οποία το καθένα έχει και δικό του χρώμα. Και εδώ κάτω σου δείχνει τα χρώματα, ρε παιδί μου, σύμφωνα με το παρκέ που έχει τέλος πάντων. Εγώ νομίζω ότι είμαστε εδώ κάπου, οπότε αυτό θα πάρω. Και ο Θεός βοηθός, παιδιά. Ελπίζω να μην κάνω λάθος. Οπότε, παιδιά, βρήκαμε τα δύο από τα τρία, αυτά εδώ τα δύο δηλαδή. Έλα καλέ, αυτά εδώ τα δύο. Με τη λάμπα δεν καταφέραμε να κάνουμε τίποτα, οπότε πάμε να πληρώσουμε και αυτά και να φύγουμε να γυρίσουμε στα παιδάκια μου και στον άντρα μου. Γιατί σήμερα με έχουν φάει οι δρόμοι και τα μαγαζιά. Για να μην πω πόσα λεφτά έχω φάει. Τελειώσαμε, παιδιά. Πάω αμάξι. Αυτά τώρα τα δύο τα πλήρωσα 13 ευρώ. Τα προηγούμενα που σας έδειξα στο αμάξι που πήρα από τα άλλα τα μαγαζιά πριν πάω στο DM, κάναν κάνα 30 ευρώ μαζί. Οπότε για κάντε όλοι μαζί τη σούμα να δούμε πόσο κάνουν, ρε παιδιά. Λοιπόν, την έκανα εγώ τη σούμα για σας. Είναι 385 ευρώ. Να πούμε 400 χοντρικά, γιατί όλο και κάτι έδωσα, ξέρεις, να πάρω ένα καφέ. Δηλαδή ένα 400 έφυγε. Έτσι. Γεια σας. Λοιπόν, εντάξει. Έχουμε καλυφθεί όμως έχουμε υπερκαλυφθεί, μπορώ να πω. Τώρα μπορώ να συντονιστώ στο σπίτι, να πω ότι έχω μια καλή, ρε παιδί μου, αποθήκη και από εκεί και πέρα θα πηγαίνω και θα ενισχύω αυτά που λείπουνε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα, γιατί έτσι έχοντας μια αποθήκη των πραγμάτων που καταναλώνουμε, όπως είναι τα απορρυπαντικά και κάποια τρόφιμα, ρε παιδί μου, και αυτά, μπορώ να βάλω σε μια σειρά το σπίτι και να ξέρω τι θα ψωνίζω και πού. Λοιπόν, ελπίζω να μην σας κουράσα σήμερα. Ξέρω ότι ήταν ατελείωτα τα ψώνια σήμερα, ατελείωτη ημέρα. Παρόλα αυτά, έχει πάει η ώρα 5, έφυγα 11 η ώρα το πρωί από το σπίτι της ξαδέρφης που μας φιλοξενεί και την ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ γι' αυτό. Έχει πάει 5 και μόλις τελειώσω τα ψώνια και θέλω και κανένα μισή ώρα εκεί γύρω στα 40 λεπτά γιατί έχει και κίνηση να γυρίσω. Πάει μέρα σήμερα. Λοιπόν, φιλιά πολλά. Τσάου. Και μην ξεχάσετε να κάνετε γραφούλα και θα τα πούμε σύντομα σε ένα επόμενο βίντεο. Να είστε καλά. Τσάου.